διασφαλίσαμε πόρους ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και θα τους αξιοποιήσουμε στο σύνολό τους για εργασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη. Από τις πρώτες εργασίες που προβλέπονται βάσει του τεχνικού δελτίου είναι τα χωματουργικά έργα στον Τύμβο Καστά, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν ως το τέλος του 2018. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνεται η διαμόρφωση των πρανών στην τελική τους μορφή και όλες οι εργασίες που αφορούν στα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Με καλή συνεργασία και καλό πνεύμα μεταξύ των διαφορετικών φορέων μπορούμε να πετύχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Είναι ένα βήμα που φωτίζεται από θετικά μηνύματα, ένα βήμα του σύγχρονου πολιτισμού που είναι αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον ενός τέτοιου μνημείου εμβληματικού παγκόσμιας ακτινοβολίας. Το Μάρτιο θα ξεκινήσει και η διαδικασία αλλαγής της σιδερένιας υποστήλωσης που ήδη υπάρχει στον εσωτερικό χώρο του μνημείου, όπως και της λήψης μέτρων στήριξης εξωτερικά. Όλες οι οθήσεις πλευρικές να αποφορτιστούν και οι τελευταίοι θάλαμοι που έχουν τεράστιο πρόβλημα να μπορέσουν να ανασάνουν χωρίς αντιστήριξη και υποστήλωση. Και βέβαια υπάρχει στατική μελέτη του μνημείου και του εξωτερικού κέλυφου προστασίας, η οποία αφορά τόσο το ταφικό μνημείο όσο και το εξωτερικό κέλυφος και τον περίβολο βέβαια. Αρχές του καλοκαιριού του 2018 αναμένεται να ξεκινήσει η μεταφορά όλων των μαρμάρινων μελών από το Λέοντα της Αμφίπολης στον Τύμβο Καστά, όπως και όσων βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Τα 570 μαρμάρινα μέλη που έχουν συγκεντρωθεί θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αναστηλωθεί ο περίβολος σε μια απόσταση περίπου 60 μέτρων από την είσοδο του μνημείου. Από το τέλος του 2015 και μετά το μνημείο έχει μείνει ανυπεράσπιστο αυτή τη στιγμή και ευτυχώς γίνεται για αυτή η εργασία με το ΕΣΠΑ για να μπορέσει να γίνει δουλειά, να σωθεί το μνημείο, να αναδειχθεί και προπαντός να συντηρηθεί. Αναφορικά με τις συντηρήσεις των επιφανειών, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν αρχές του 2019 και αφού ολοκληρωθούν όλες οι δομικές εργασίες του μνημείου. Και επειδή αναφερόμαστε σε ένα μνημείο με τεράστια, το υπογραμμίζω, τεράστια διεθνή εμβέλεια, θέλω και δημόσια να ζητήσω από όλους τους θεσμικούς φορείς, στις ΣΕΡΕΣ, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Πολιτισμού να επιδείξουν τον απαραίτητο σεβασμό που απαιτείται για τη διαχείριση ενός τόσο σημαντικού μνημείου. Στην παρουσίαση του ΕΣΠΑ της Αμφίπολης ανακοινώθηκε ότι η αρχαιολόγος Κατερίνα Περιστέρη αναλαμβάνει ειδική σύμβουλος του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα πολιτισμού.